Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή ότι επισημαίνει και παρεμβαίνει προσωπικά. Παρεμβαίνει. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχω την πληροφόρηση από περισσιακό παράγοντα για τραπεζοκαθίσματα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τίποτα δεν αλλάξει. Δίνουμε τις άδειες, δίνουν τις άδειες, τίποτα άλλο. Ούτε δεν κάνουν κάτω το στοιχειώδες, αυτό που υποσχέθηκε ο αντιδήμαρχος, να σημαδεύουν κάτω στο έδαφος μέχρι πού είναι. Κάτι που επί δημαρχιακής αρχής Κώστα Νικολούζου το έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αυτό δεν γίνεται. Ο κύριος Σπύρος Καλούδης. Ο κύριος Καλούδης. Από ό,τι πληροφορήθηκα από ανώτατο υπηρεσιακό παράγοντα, λέει δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ούτε τραπεζοκαθίσματα θα φύγουν, ούτε κλάστρες θα φύγουν. Καλά λέω, τις γλάστρες, γιατί δεν παρεμβαίνετε. Λέει, δεν έχουμε αυτοκίνητα, λέει, να τις βγάλουν. Ωραία, δεν τις βγάζουν. Τους γράφετε. Όχι, λέει, γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Τώρα λέει, δεν αλλάζει τίποτα. Μου λέει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι εκεί ο κύριος Πουλημένος χάνει το στοίχημα. Να ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ο κύριος Πουλημένος έκανε εξαγγελίες για αυτήν, ο κύριος Δήμαρχος, για αυτή την ιστορία. Δυστυχώς όμως έχουν περάσει 3 μήνες. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Η υπηρεσία δουλεύει στους ρυθμούς που δουλεύει, με να δίνει άδειες, σύμφωνα με τον νόμο και τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα είναι στην καλή διάθεση και στην διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή το ότι δεν σήκωσε ο συγκεκριμένος καταστηματάρχης τα τραπεζοκαθίσματα εκεί στην Καποδιστρίου, δεν τα σήκωσε γιατί προβλέπει αόριστα, βάζουν ένα νόμο και πάει αόριστα ότι πρέπει σε λιτανίες και τέτοια. Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Μην περιμένετε τίποτα. Εγώ το λέω, έχω απογοητευτεί. Παρότι είναι 3 μήνες δημοτική αρχή, έχω απογοητευτεί, διότι οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν πρόκειται να